Καλησπέρα για μένα. Πριν σας συστηθώ, σήμερα έτσι μαζί θα τα δούμε τα θέματα. Αν θέλετε να συζητήσουμε και κάποια θέματα μαζί μετά, θα δούμε λίγο το πώς λογαριάζουμε να δουλέψουμε, ποιο είναι το οργανόγραμμα εσείς δεν της Λεμεσού γενικά πώς θα δουλεύουμε σαν Ακαδημία. Βασικότατο είναι η ανάλυση της φιλοσοφίας σαν ΑΠΟΕΛ. Και μιλούμε από την πρώτη ομάδα μέχρι κάτω, διότι πρέπει να ξέρετε ότι και από φέτος θα δείτε μετά, έδειξε ο Βαγγέλης ότι υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής της πρώτης ομάδας, ο οποίος είναι ο Ντέιβιτ Νασιμέντο, είναι ο προπονητής της πρώτης ομάδας, είναι ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, είναι οι προπονητές, θα δούμε μετά, οι οποίοι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Που θα δούμε μετά ποιος είναι ο στόχος μας. Ο προγραμματισμός πώς θα γίνεται για τις ομάδες, είτε είναι αγωνιστικές οι ομάδες, είτε είναι κράζον και πώς θα δουλεύουμε. Θέλουμε να έχετε άποψη όλοι, έτσι. Και όπως είπαμε, αξιολόγηση, εδώ λέει ποδοσφαιριστών. Θα δείτε, εσάς σας ενδιαφέρουν τα παιδιά σας. Σας ενδιαφέρουν οι ποδοσφαιριστές. Όμως, όπως θα δούμε μετά, αξιολόγηση, όλοι θα αξιολογηθούν. Είπα και στους προπονητές μας στη Λευκοσία, ότι επιλέγηκαν κάποιοι προπονητές. Επιλέγηκε ο τεχνικός διευθυντής. Όμως, στο τέλος, όλοι θα κριθούν. Οι προπονητές θα κριθούν από τον τεχνικό διευθυντή. Ο τεχνικός διευθυντής θα κριθεί από τη διοίκηση. Η διοίκηση ακόμη, ξέρουμε, που μας τα έχουμε, θα κριθεί από τα αποτελέσματα. Άρα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε αποτελέσματα. Και αν δεν είμαστε όλοι σαν μια ομάδα, δεν θα τα καταφέρουμε. Και τέλος, λίγο τους εσωτερικούς κανονισμούς. Τούτο στην αρχή. Yeah.